Θέλω λίγο να μας βάλεις στο κλίμα της επισκεψιμότητας σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης. Ανοίγουμε λίγο μία παρένθεση. Πάμε στην παρουσίαση επίσημων στοιχείων που έχουν να κάνουν με την επισκεψιμότητα στους αρχαιολογικούς χώρους. Αναμένεται μετά να παρουσιάσουμε αφίξεις, έσοδα, κέρδη, τον γενικό και ολοκληρωμένο και τελικό απολογισμό της τουριστικής σεζόν 2022. Έκανε μία αναφορά η εφημερίδα Νέα Κρήτη σήμερα. Δίνουμε συνέχεια με ζωντανή σύνδεση εμείς. Ας τα βάλουμε όμως σε μία σειρά και θα πιάσουμε και το θεματικό τουρισμό. Θεματικός τουρισμός που έχει να κάνει με μοναστήρια της Κρήτης. Δηλαδή πόσοι τουρίστες έρχονται και επιδιώκουν με το που πατήσουν το πόδι τους στο νησί να επισκεφθούν κάποιο Ορθόδοξο μοναστήρι. Θα τα δούμε αναλυτικά. Θα πάμε και στο Αρκάδι ζωντανή σύνδεση σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, Εύη, εκτόξευση εισιτηρίων λοιπόν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, φαίνεται ότι συγκρίνει τον Δεκέμβριο του 2021 με τον Δεκέμβριο του 2022. Αυτό κάνουμε και εμείς εδώ. Σε ό,τι έχει να κάνει με το μουσείο εδώ στο Ηράκλειο, σε αριθμό εισιτηρίων είχαμε 2.563 για το μήνα Δεκέμβριο του 2021, 8.212 για τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Μια αύξηση λοιπόν που αγγίζει το ποσοστό 220,4%. Από την άλλη πλευρά, στην Κνωσό, έχουμε 3.694 επισκέπτες το Δεκέμβριο του 2021 και 8.834 για τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Και κλείνουμε με τη Φεστό που είχαμε 410 επισκέπτες το 2021, το Δεκέμβρη, και το 2022 519. Και στις τρεις περιπτώσεις, αλλά και σε γενικότερο επίπεδο, η Ελληνική Στατιστική Αρχή κάνει λόγο για αύξηση των επισκεπτών και το 2023 αναμένεται να είναι και ακόμα περισσότερη. Ακόμα περισσότερη. Υψηλές οι προσδοκίες και με αυτό θέλω να ξεκινήσω τη συζήτηση με την κυρία Ρίτσα Κριτζά, Σύμβουλο Διοικητικού Συμβουλίου Σωματείων Επαγγελματιών Ξενακών Κρήτη Σαντορίνη, στην οποία θέλω να καλησπερίσω στην εκπομπή μας. Την καλησπέρα μας, κυρία Κριτζά. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δική μας η χαρά. Η συνάδελφος η Εύη Σπανού μας παρουσίασε στοιχεία επίσημα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που έχουν να κάνουν με το προηγούμενο έτος. Και θέλω να σας ρωτήσω, ο πύχης των προσδοκιών ανεβαίνει ακόμα παραπάνω σε σχέση με αυτά που περιμένουμε για το 23. Καλησπέρα και στην κυρία Σπανού. Πιστεύουμε ότι τα πράγματα σαφώς θα είναι πολύ καλύτερα το 2023. Εξάλλου αυτό έδειξαν και ήδη τα στοιχεία στα οποία αναφερθήκατε. Έχουμε αφήσει λίγο πίσω το κακό παρελθόν. Τι εννοώ κακό παρελθόν? Δηλαδή το ότι αυτό που μας κρατούσε και δεν μας άφηνε να ταξιδέψουμε, και ο κόσμος έχει ανοίξει τα φτερά του και έχει αρχίσει ξανά να επισκέπτεται το νησί της Κρήτης. Διαχρονικά, από την εικόνα που έχετε, ποιοι είναι οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία σε παγκρήτο επίπεδο που κλέβουν τις εντυπώσεις? Κοιτάξτε, όπως είδατε και εσείς, τα στατιστικά νούμερα, η Κνωσό αποτελεί για μας τον πρώτο, ας πούμε, είναι ο πρώτος μός. Καθώς επίσης και το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου είναι το μοναδικό, περιέχει τα πιο όμορφα ευρήματα τουριστικές τοιχογραφίες, όπου οι επισκέπτες μας γνωρίζουν ότι δεν θα βρουν πουθενά αλλού. Έρχονται διαβασμένοι, τα επισκέπτονται διαβασμένοι οι τουρίστες? Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια μπορώ να πω ότι ναι, έρχονται διαβασμένοι, έρχονται με δίψα για να το επισκεφτούν, για να το μάθουν, για να δουν από κοντά αυτά που έχουν βρει και έχουν βρει μόνο στις εικόνες των βιβλίων. Ναι. Μιλάμε για αύξηση επισκεψιμότητας και πολύ καλά κάνουμε. Αναφερόμαστε στο τελικό ταμείο και στο κομμάτι των εσόδων. Ωστόσο, μήπως ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε και για υποδομές? Δεν αναφέρομαι στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, αναφέρομαι όμως σε περιοχές, σε μνημεία όπως η Κνωσός. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι έχουν σταματήσει ποτέ οι προσπάθειες των υποδομών ή δεν έχουν γίνει προσπάθειες για υποδομές, ειδικά στο κομμάτι του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού και με την υποστήριξη σαφώς του κυρίου Νίκου Παπαδάκη, ο οποίος κάνει το καλύτερο δυνατό. Συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι, αλλά δεν μπορούμε να βλέπουμε όμως εικόνες 500 και 600 μέτρων με ουρά επισκεπτών στη μέση του δρόμου. Και παίζουν κορώνα γράμματα τη ζωή τους. Σε αυτό το κομμάτι αναφέρομαι.
Σε αυτό σαφώς έχετε πάρα πολύ δίκιο, αλλά ξέρετε, είναι νομίζω ένα, ας πούμε, ένα άθροισμα διαφόρων παραγόντων, διαφόρων φορέων που θα έπρεπε να κοιτάξουν λίγο καλύτερα το πώς θα μπορούσε να λυθεί. Σωστό. Το συγκεκριμένο κομμάτι. Και δεν το έχουν πράξει. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Σωστά, πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε και δεν έχουν προχωρήσει τις απαραίτητες ενέργειες. Αυτό είπα. Όχι, δυστυχώς. Όχι. Όχι. Δυστυχώς δεν έχει γίνει κάτι. Είμαστε όμως αισιόδοξοι και πιστεύουμε ότι θα λυθεί και θέλουμε να λυθεί όσο το δυνατόν γίνεται πιο άμεσα. Απλά για να σταματήσουν να υπάρχουν αυτές οι εικόνες. Τη σουρά όπου ο κόσμος περιμένει για να μπορέσει να επισκεφτεί το παλάτι της Κνωσού. Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση αναφορικά με τις προσδοκίες των ίδιων των επαγγελματιών των ξεναγών. Τι περιμένουν το 2023 σε ό,τι έχει να κάνει και με το δικό τους αντικείμενο? Ναι, κοιτάξτε, το 2022 ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Δηλαδή έφτασε γύρω στο 90-95% του 2019 σε διάφορα σημεία της Ελλάδος. Ναι. Εμείς εδώ φέτος είμαστε χαρούμενοι διότι έχουμε και τους καινούριους συναδέλφους. Είναι οι καινούργιοι ξεναγοί, οι οποίοι βγήκαν από την καινούργια σχολή της Κρήτης. Άψογα επαγγελματικά καταρτισμένοι για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις προσδοκίες της καινούργιας χρονιάς. Εμείς λοιπόν αυτό που πιστεύουμε, χωρίς βέβαια να το γνωρίζουμε αυτό 100%, είναι ότι θα είναι μια πάρα πολύ χρονιά. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε θερμά.